νομίζω ότι πολλοί είναι οι Άγιοι, μοιριάδες είναι οι Άγιοι και οι Άγγελοι, αλλά αυτό που ζει κανένας όταν φτάνει στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο και αυτό που νιώθει και αυτό που αισθάνεται και αυτό που είναι ο Άγιος εδώ, που είναι, τι να πει κανένας, ολόσαρκος Άγιος, μες τους αιώνες έμεινε άφθαρτος. Γιατί μωρέ έμεινε άφθαρτος? Γιατί πήρε χάρη, γιατί πήρε ευλογία, γιατί έκανε και δόθηκε στο Χριστό, στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη των ανθρώπων. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Ελλάδος. Να έρχεστε εδώ στους Αγίους και να παίρνετε χάρη και να παίρνετε ευλογία. Αξιώθηκα, πόσο νιώθω μέσα στην καρδιά μου, μέσα στην ψυχή μου, νιώθω τον Άγιο, νιώθω τον Άγιο, νιώθω τη χάρη. Και ας νιώθω τόσο ανάξιος την ίδια στιγμή, νιώθω και αισθάνομαι την αγάπη και τη χάρη του Αγίου. Ταπεινά θα πω ότι κάναμε ολόκληρη την παράκληση του Αγίου για όλους σας. Ναι, για όλους σας. Έτσι είπα, όλους αυτούς που γνωρίζω και δεν γνωρίζω, αυτούς που ακούμπησαν πάνω μου τα προβλήματά τους, τις λύπες τους, τους πόνους τους, τα διέξοδά τους, τις αγωνίες τους, τα προβλήματά τους, είπα στον Άγιο να είναι κοντά σας, να σας έχει αυτός αγκαλιά. Και εγώ κάπου σε μια γωνίτσα, να φωνάζω για σας, όπως είμαι σίγουρος ότι κι εσείς φωνάζετε στο Θεό και στους Αγίους για μένα. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ και θα συνεχίσω. Εγώ για σας, εσείς για μένα και όλοι μαζί για όλους, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός. Έτσι το θέλουν οι Άγιοι, έτσι το θέλει η Παναγιά, έτσι πρέπει, μωρέ, να είμαστε όλοι μαζί, αγκαλιασμένοι.